Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την επιλογή της εργασίας μας. Όπως ήδη γνωρίζουμε, τα διαβητικά έλκη είναι μία από τις συχνές επιπλοκές του σαχαρώδη διαβήτη. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι η χρονιότητα, που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην παθολογική διαδικασία επούλωσης, που αυτά ακολουθούν. Έχουμε διαταραχή της ισορροπίας της εξοκυτάριας θεμέλιας ουσίας, συν της άλλης λόγω της υπεργλυκαιμίας που προκαλεί μη ενζημική γλυκοζηλίωση του κολαγόνου και άλλων πρωτεϊνών. Παθολογικούς συνοβλάστες που είναι λίγοι, αποδομούνται γρήγορα και μεταναστεύουν δύσκολα προς την περιοχή του έλκους. Και κερατινοκύτταρα που και αυτά είναι παθολογικά, καθώς τα βλέπουμε αυξημένα σε πολλαπλασιασμό, μειωμένα στη διαφοροποίηση και με μειωμένη ικανότητα μετανάστευσης. Ακόμα έχουμε μικρο- και μακροαγκιοπαθητικές επιπλοκές, δηλαδή την περιφερική αγκιακή νόσο και τη διαβητική νευροπάθεια, με μειωμένη παροχή οξυγόνου στους ιστούς και τέλος η λοιμόξυση είναι ένα στοιχείο που και αυτό συνηγορεί στην καθυστέρηση της διαδικασίας επούλωσης. Το κόριο είναι ένα σπρέι που ανήκει στην κατηγορία των επιθεμάτων και περιέχει φυσικά, φυτικά συστατικά από διάφορα φυτά όπως το βαλσαμόχορτο, η μαστίχα, το ινδικό λιβάνι, τζίγκο μπιλόμπα και μαζί με αυτά η αλουρονικό οξύ σε συγκεντρώσεις 0,3% και πολυεξανιδίνη. Φαίνεται σε in vivo μελέτες ότι αυτά τα στοιχεία έχουν αντιφλεγμονώδη και πολιτική δράση, βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία και απομακρύνουν τον biofilm για περιορισμό των λοιμόξεων. Σκοπός λοιπόν της μελέτης μας, που ήταν μονή τυφλή τυχιοποιημένη, ήταν να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στη χορήγηση αυτού του νέου χορηγούμενου σκευάσματος σε ασθενείς με χρόνια μη επωλωθέντα έλκη που οφείλονται στο διαβήτη. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η σύγκριση του ποσοστού των ασθενών που θα επιτύχουν μείωση στο μέγεθος του έλκους μεγαλύτερη από 80% κατά την περίοδο παρέμβασης, ενώ δευτερεύοντα σημεία ήταν η σύγκριση του αριθμού και του χρόνου επούλωσης των πλήρως επουλωμένων τελικά έλκων στις δύο ομάδες και η σύγκριση του χρόνου που χρειάστηκε για να επουλωθούν σε ποσοστό πάνω από 80% της αρχικής επιφάνειας. Ακόμα μελετήσαμε τους ακροτηριασμούς και άλλα σοβαρά ή μη σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα όπως οι λοιμόξεις. Στη μελέτη συμπεριλάβαμε ασθενείς πάνω από 18 ετών με σαχαρώδη διαβήτη, που είχαν χρόνια νευροπαθητικά έλκη πάνω από 6 εβδομάδες, χωρίς λίμωξη και με εμβαδόν από 1 έως 20 τετραγωνικά εκατοστά. Δεν συμπεριλάβαμε άτομα με βαριές συνοσηρότητες, όπως κρίσιμη ισχυμία των κατώακρων, μη και καλά ρυθμισμένο διαβήτη, κοίηση ή αλλεργία γνωστή σε οποιαδήποτε από τα συστατικά του σκευάσματος. Έγινε τυχιοποίηση μεταξύ των δύο ομάδων. Στην ομάδα ελέγχου κάναμε χειρουργικό καθαρισμό με νηστέρι, τοπική φροντίδα μεγάζης και υπέρτονο, ενώ συστήναμε αποφόρτιση, ενώ στην ομάδα παρέμβασης προσθέσαμε στη συνήθη θεραπεία την εφαρμογή του σπρέι, μία φορά την ημέρα. Η μελέτη διήρκησε 18 εβδομάδες. Οι δύο πρώτες ήταν η προεισαγωγική περίοδος. Στις επόμενες 12 χορηγήσαμε το σκεύασμα και τελευταίες 4 εβδομάδες ήταν για παρακολούθηση μετά το τέλος της θεραπείας. Στην επίσκεψη διαλογής έγινε λήψη ιστορικού, καθορίσαμε την ευρωπάθεια με τους δείκτες NSS και NDS, μετρήσαμε κρυμοβραχιόνιους όλους τους συμμετέχοντες για την περιφερική αγκιοπάθεια, εργαστηριακές εξετάσεις που περιλάμβαναν δείκτες φλεγμονής και εκτιμήσαμε αρχικά το έλκος ως προς την έκταση και την επιφάνειά του. Κατά την περίοδο παρέμβασης, ανά δύο εβδομάδες οι συμμετέχοντες έρχονταν στο κέντρο και κάναμε καθαρισμό εκτιμώντας επίσης την πορεία του έλκους και ζητούσαμε από τους συμμετέχοντες να εφαρμόζουν το σπρέι μία φορά την ημέρα στο σπίτι κατά την αλλαγή. Από τη 14η έως τη 18η εβδομάδα που ήταν η εβδομάδα παρακολούθησης δεν γινόταν η χορήγηση του σκευάσματος στο σπίτι ενώ τη τελευταία επίσκεψη έγινε την 18η εβδομάδα για τελική εκτίμηση του έλκους. Συνολικά συμπεριλάβαμε 20 άτομα, 12 τυχιοποιήθηκαν στην ομάδα ελέγχου και 8 στην ομάδα παρέμβασης. Ως προς την ηλικία, τη διάρκεια του διαβήτη, το κάπνισμα και τις επιπλοκές, την περιφερική αγκιοπάθεια και την νευροπάθεια, δεν είχαμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Όπως επίσης δεν είχαμε διαφορές στην γλυκαιμική ρύθμιση, την νεφρική λειτουργία και τους δείκτες φλεγμονής, ούτε και στα χαρακτηριστικά του έλκους ως προς τη διάρκεια, την επιφάνεια, το μήκος, το πλάτος και το βάθος.
Δυστυχώς, δεν είχαμε στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, που ήταν ο αριθμός των ελικών που μειώθηκαν κατά 80% 12 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του κόριου, και δεν είχαμε και στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία. Σαν πλεονεκτήματα της μελέτης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πιλωτική μελέτη. Δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί το προϊόν σε διαβητικά έλκη και χρησιμοποίησαμε ομάδα ελέγχου για να γίνει σύγκριση ως προς την αποτελεσματικότητα. Δυστυχώς ο αριθμός μας ακόμα είναι μικρός και η μελέτη δεν ήταν διπλά τυφλή τυχιοποιημένη, οπότε ίσως υπήρχε μια προκατάληψη στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν τελικά με κόριο. Τέλος, σας έχω κάποιες φωτογραφίες από τα έλκη που τυχιοποιήθηκαν στην ομάδα με το κόριο, στην αρχή της θεραπείας και στην τελευταία επίσκεψη πριν την περίοδο παρακολούθησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη. Βέβαια, ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο απλό το να βρεθεί κάποιο σκεύασμα το οποίο να είναι μαγικό και να κλείνουν τα έλκη, και μάλιστα όταν δεν υπάρχει κάποια αρχική παθοφυσιολογική συσχέτιση των συστατικών του με την επούλωση. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι κάπως έτσι και με τη μέθοδο αυτή της παρατήρησης μπορεί να βρεθεί κάτι το οποίο να είναι επιβοηθητικό. Γνωρίζουμε ότι γίνονται προσπάθειες με τεχνητά, τέλος πάντων, τεχνητού τύπου δέρματα και matrix τα οποία μπαίνουν πάνω. Πάρα πολύ παγκόσμια δηλαδή προσπάθεια για το κομμάτι αυτό. Είναι κανείς που θέλει να ρωτήσει κάτι? Ευχόμαστε στο μέλλον με περισσότερα άτομα, γιατί μπορείς να κάνεις εύκολα detect μια διαφορά με λίγα άτομα. Στο επόμενο συνέδριο να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ.